Προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο κατανοητό ότι αυτή η εκλογική μάχη που έχει και τις ευρωεκλογές, έχει το Δήμο, έχει την Περιφέρεια, πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί απέναντι σε αυτή την εκλογική μάχη, όχι με, έχοντας τρία πρόσωπα, αλλά έχοντας το μόνο και βασικό κριτήριο ότι στεκούμενος απέναντι σε αυτές τις τρεις κάλπες έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Είναι άνεργος, είναι χαμηλόμισθος, είναι απλήρωτος, είναι ξενοδοχοϋπάλληλος που δεν θα πληρωθεί με τη συλλογική σύμβαση, αλλά θα πληρωθεί πολύ χαμηλότερα από αυτά. Θα φύγει μέσα από τη σεζόν, θα είναι κατάκοπος και απλήρωτος, θα είναι χωρίς επίδομα ανεργίας. Αυτά να τα δει συνδεδεμένα μαζί τους, ότι αυτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται στον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή εδώ στην ΚΟ, όπως και η Δημοτική Αρχή στη Ρόδο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, εφάρμοσε τέτοια αντιλαϊκά μέτρα, αύξησε τα τροφεία στους βρεφονεπιακούς σταθμούς, αύξησε τα τέλη καθαριότητας, προχωρά σε ιδιωτικοποιήσεις και εμπορευματοποιήσεις. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια να τα δει ο κόσμος και αυτά, σε αυτά δεν διαφωνεί μαζί μας. Δεν διαφωνεί. Και ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Όσο έχουμε απευθυνθεί, λένε ότι οι θέσεις μας είναι σωστές, είναι δίκαιες. Εμείς ελπίζουμε και θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή, κύριε Λοΐζο, αυτό να εκφραστεί και στην κάλπη και να εκφραστεί ενιαία και στις τρεις κάλπες. Ακούστε λοιπόν κάτι πάνω σε αυτό που λέτε το τελευταίο για την κάλπη. Ήτανε προσφάτως στην τηλεόραση του Sky, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αφιά, η φίλη σας, η κυρία Λίλα Καφαντάρη, η υποψήφια περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Ναι. Και πριν βγουν αέρα, είχαμε και με τον κύριο Αφιά μια τηλεφωνική επικοινωνία. Μάλιστα. Και μου κοινοποίησε κάποια στοιχεία μιας έρευνας που αυτοί γνωρίζουν κτλ. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι η κυρία Καφαντάρη στο Νότιο Αιγαίο πάει πολύ καλά και πάει πολύ πιο πάνω από ό,τι είναι τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζουν την υποψηφιότητα προφανώς. Παίζει ρόλο η προσωπικότητα. Αποδέχονται την υποψηφιότητα της κυρίας Καφαντάρη, σωστά? Έτσι δεν είναι? Αυτό για σας πώς ερμηνεύεται, έτσι με δύο λόγια, κυρία Μακρύ, γιατί κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβεί και με εσάς στο Δήμο της Κόλογου, χάρη. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι η σύντροφός μου η Λίλα η Καφαντάρη πάει να πει ότι εάν έχει τέτοια στοιχεία το Α και το έχετε και εσείς στη διάθεσή σας, πάει να πει ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά και κατανοητά τις θέσεις του ΚΚΕ και αυτό φαίνεται ότι εκφράζεται στην αποδοχή του κόσμου.